Στενή και διαρκή συνεργασία διαβεβαίωσαν Αντώνης Σαμαράς και Νίκος Αναστασιάδης σε συνάντηση που είχαν το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου στην Αθήνα. Μετά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν και οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επαναβεβαίωσε τη συνέχιση του κοινού αγώνα με την Κύπρο για την ανατροπή των τετελεσμένων της συνεχιζόμενης κατοχής στην Κύπρο. Η θεαματική τουρκική προσπάθεια απαξίωσης των πολύ σημαντικών προτάσεων Αναστασιάδη για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τις ευγνώμονες ευχαριστίες για την πραγματικά στενότατη συνεργασία που έχουμε μέσα από την σταθερή συμπαράσταση της ελληνικής κυβέρνησης. Οι δύο ηγέτες παραδέχθηκαν εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις και έστειλαν σαφές μήνυμα στην Άγκυρα να επιδείξει έμπρακτη βούληση προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού, να συμμορφωθεί με τους διεθνείς κανόνες δικαίου και να τερματίσει την αδιαλαξία της. Όποια και να είναι η στάση της τουρκοκυπριακής πλευράς και της Τουρκίας που τη στηρίζει, δεν πρόκειται ποτέ να κάμψει τον κοινό μας στόχο, την κοινή μας προσήλωση, που για μας είναι κορυφαία προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής, να τερματιστεί δηλαδή η παράνομη στρατιωτική κατοχή, ο επικισμός. Εκεί που απαντάτε και συναντάτε η δυσκολία είναι ακριβώς στην άρνηση της τουρκικής πλευράς, να ανταποκριθεί στα όσα έχει δεσμευτεί. Σαμαράς και Αναστασιάδης επανέλαβαν συνέχιση της κοινής τους πορείας και συζήτησαν συγκεκριμένα κοινά βήματα προς την κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων. Συμφώνησαν δε σε ενέργειες περαιτέρω αξιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εμπλεκομένων χωρών στο Κυπριακό. Η επιλογή του διαλόγου είναι η ορθωτέρα οδός προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας, ταυτόχρονα αξιοποιώντας βεβαίως την παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής διάστασης του κυπριακού προβλήματος. Ελλάδα και Κύπρος θα συνεχίσουμε λοιπόν μέχρι τέλους αυτόν τον ειρηνικό αγώνα μας, τον κοινό μας αγώνα για την ανατροπή αυτών των τετελεσμένων της τουρκικής κατοχής. Αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους αρχηγούς κοινοβουλευτικών κομμάτων στη Βουλή των Ελλήνων.